Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στον εντοπισμό και στη διάσωση 40 αλλοδαπών, καθώς και στη σύλληψη 2 εξ αυτών για πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο, προέβησαν το πρωί της Τετάρτης στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης. Ειδικότερα, παράκτη ο περιπολικό σκάφο του λιμενικού στο πλαίσιο περιπολία του και μετά από ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση του Λιμενικού Σώματο Ελληνική εντόπισε φουσκωτή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Αγριελιά στη Λέσβο με επιβαίνοντε του 40 λοδαπού. Στη θέα του σκάφου του λιμενικού, ο ένα από του συλληφθέντε έριξε τη μηχανή τη λέμβου στη θάλασσα, ενώ ο έτερο συλληφθή έσκησε τη λέμβο με αιχμηρό αντικείμενο με αποτέλεσμα να βρεθούν σε κίνδυνο επιβαίνοντες. Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής των 40 συνολικά ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμένα Μυτιλήνης, καλά στην υγεία τους. Προανάκριση διενεργείται από την Οικία Λιμενική Αρχή. Μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές αποσφέρει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της Ρόδου σε όσους τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και να φύγουν νωρίτερα από το νησί λόγω της φωτιάς, όπως ανακοίνωσε στη συνέντευξή του στο Good Morning Brighton ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε πως οι τουρίστες που το επιθυμούν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Ρόδο του χρόνου την άνοιξη για να ευχαριστηθούν το νησί και τις ομορφιές του. Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο. Για όλους όσους τις έχασαν λόγω των πυρκαγιών, δήλωσε για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα το πρωί στο βρετανικό κανάλι ITV. Η Ρόδο σήμερα είναι πιο φιλόξενη από ποτέ. Το νησί επέστρεψε στην κανονικότητα, τόνισε συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καταστροφικές φωτιές στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία Δημαρχείου. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν την άμεση αναδάσωση των καμένων εκτάσεων, την θωράκιση του νησιού από φωτιές, καθώς και καταλογισμό ευθυνών για την καταστροφή που υπέστη η Ρόδος. Η εκδήλωση αμαυρώθηκε από μερίδα πολιτών που φώναζε ευριστικά μηνύματα για τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Πολιτικά υποκινούμενη η εκμετάλλευση του θελοντικού κινήματος, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Υψηλάτης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι στο Αιγαίο», σημειώνοντας ότι ο εθελοντισμός μετατράπηκε σε όχημα για κάθε κακοποιό στοιχείο που έδρασε με τρόπο παραβατικό, με τρόπο που αμαυρώνει και ακυρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που οι εθελοντές επέδειξαν τις μέρες που η φωτιά σάρωνε το νησί. Νομίζω αυτό που έγινε ήταν μια θλιβερή βραδιά για τη Ρόδου και για την κοινωνία της Ρόδου. Τα τάγματα εφόδου που παρισέφρησαν σε μια, εν πάση περιπτώσει, ειρηνική συγκέντρωση και διαδήλωση των ανθρώπων του εθελοντισμού έκαναν καλά τη δουλειά τους, την έκαναν οργανωμένα, την έκαναν σχεδιασμένα και μεθοδευμένα. Και οι εικόνες προσβάλλουν, νομίζω, το αίσθημα αυτής της κοινωνίας, είτε τις υπρισπικές τους εκφάνσεις έξω από το ξενοδοχείο του Δημάρχου, της Ρόδου ή, εν πάση περιπτώσει, με την εισβολή των ταγμάτων εφόδου στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπου εκεί έγιναν πέρατα και σημεία. Έσπασαν πόρτες, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους με σπρέι, τα οποία προφανώς κουβαλούσαν έτσι απολύτως προετοιμασμένοι και οργανωμένοι για αυτήν την ιστορία. Έφτασαν να σπάνε και στις εσωτερικές πόρτες του κτηρίου και τότε παρενέβη η αστυνομία και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο τους απομάκρυνε. Αυτά είναι τα γεγονότα, αν θέλετε, όπως μπορεί να τα διαβάσει κανείς, όπως συνέβησαν ήρεμα, με μια ηρεμία και ψυχραιμία. Προσπαθώ ειλικρινά ώρες τώρα να καταπνίξω την τροπή και την οργή ταυτόχρονα που αισθάνομαι για ό,τι συνέβη χθες στο νησί μας, χθες το βράδυ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα συνόδησαν. Και αυτό που με ενοχλεί είναι να ακούω σήμερα από, όχι από αυτούς, όχι από αυτούς τους χουλικάνους, αλλά από ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, θέλουν να φέρουν το τύπο του ενεργού πολίτη αυτού του τόπου, να αναρωτιούνται, ήρθαν ξαπλασμένοι, όχι λέει, δεν είπαμε έτσι, δεν είπαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλήθεια τώρα, σοβαρά, αυτό έχουν να πούμε. Ήταν κάτι δηλαδή που έγινε ξαφνικά, έγινε όλος τυχαίως, οργανώθηκε αυθόρμητα. Ο
Ήταν πολιτικά υποκινούμενο όλο αυτό το οποίο έγινε χθες. Εγώ θα τα πω με το όνομά του τα πράγματα, κυρία Κουλούπρη. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες διαβάζουμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες αναρτήσεις, οι οποίες ήταν ένα έτσι καλά δομένο μείγμα, δείτε με ιδέας, οργισμένου λαϊκισμού, γεμπελίστικης προπαγάνδας, δολοφονίας χαρακτήρων, αναρτήσεις και κείμενα τα οποία στην ουσία απευθύνονται στο θυμικό της κοινωνίας και στα ταπεινότερα ελαττήρια του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, αυτοί που δύο εβδομάδες τώρα κάθονται στην άνεση του καναπέ τους, του γραφείου τους, το κλιματιστικό τους και τα γράφουν όλα αυτά επί δύο εβδομάδες, εγώ δεν λέω ότι υποκινούν. Αν μη τι άλλο όμως συνέβαλα στη δημιουργία ενός κλίματος που αναπόφευκτα θα έφτανε και σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί λοιπόν να αναρωτιούνται σήμερα ή τέλος πάντων να μπορούν, μα πώς φτάσαμε ως εκεί, δεν είπαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Γιατί τότε θα τους πω ότι είναι δύο πράγματα. Η πολιτικά αφελής είναι, και το λέω πολύ κομψά, οι προβοκάτορες. Ένα και ένα κάνουν δύο σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Ψηλάντη, μας έκανε εντύπωση δηλαδή το γεγονός ότι σπάσαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα και κάποιος, αποδεικνύεται δηλαδή, επιβεβαιώνεται αυτά που λέτε, κάποιος, ένας από αυτούς, ο οποίος είναι τελικά γνωστός στις αρχές, είχε και σπρέι μαζί του και μέσα στον εσωτερικό τοίχο της περιφέρειας έγραψε και αυτό το απίστευτο σύνθημα ότι κρατήστε το τελευταίο δέντρο για να σας κρεμάσουμε. Πώς βρέθηκε δηλαδή με το σπρέι στο χέρι του αυτού του ανθρώπου? Με το σπρέι στο χέρι, με το συστηματάκι έτοιμο να γραφτεί, ναι. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί. Γι' αυτό λέω, τίποτα δεν έγινε αθόρμητα, κύριε Μινατσί, τίποτα δεν έγινε τυχαία. Για να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Αυτά έγιναν. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Πολύ οργανωμένα, πολύ μεθοδικά. Και αναφέρομαι λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα ενεργό ρόλο σε αυτή την κοινωνία. Και αναρωτιέμαι γιατί άραγε το έκαναν, τι επεδίωκαν με την καλλιέργεια ενός κλίματος που αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε τέτοια περιστατικά και αν θέλετε θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ακόμα χειρότερα περιστατικά. Σωστά, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, ποιος ήταν ο στόχος τους? Ο στόχος τους, γιατί δεν ζούμε, ξέρετε, σε ένα άλλο πλανήτη, στην ίδια πόλη ζούμε, στον ίδιο νησί ζούμε, την ίδια χρονική στιγμή βρισκόμαστε μπροστά και αυτοδιοικητικές εκλογές και κάποιοι θεωρούσαν ότι με την καλλιέργεια αυτού του κλίματος μπορούν να προσποριστούν κάποια μικροπολιτικά εκλογικά ωφέλη ενώπιση των εκλογών. Θα αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν θα προσποριστούν τίποτα. Τα ωφέλη που θα έχουν θα είναι από ελάχιστα, από μηδενικά έως ανύπαρκτα. Ανακοίνωση και τα χθεσινά επεισόδια που εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας για τη φωτιά που έπληξε στο νησί μας, εξέδωσε και ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης. Στην ανακοίνωσή του, ο ίδιος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Στο πρώτο μήνυμά μου, μετά το τέλος του πύρου εφιάλτη στο νησί μας, μίλησα για κερδοσκόπους της φωτιάς, οι οποίοι επιδιώκουν συνειδητά να μας διχάσουν, προκειμένου οι ίδιοι να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Για αυτούς, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τα πρώτα αποτελέσματα τα είδαμε χθες. Αυτή είναι η ηθική αυτουργή για τις εικόνες ντροπής που δυσφήμισαν τη Ρόδο μας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τη στιγμή που παλεύει για να ανακάμψει. Διάρρηξη και βανδαλισμοί σε δημόσια κτίρια, προπυλακισμοί υπαλλήλων ξενοδοχείου και όλα αυτά στο κέντρο της πόλης μας, στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, μπροστά στα μάτια των επισκεπτών του νησιού μας. Μοναδική τους μέρημνα είναι να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να συντηρήσουν την ένταση. Αδιαφορούν πλήρως για τις ολέθριες συνέπειες και την εικόνα της Ρόδου μας. Επιδιώκουν να καπηλευτούν το παράδειγμα προσφοράς και αλληλεγγύης των εθελοντών του νησιού μας. Επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την αγωνία κάθε ροδίτη σας και κάθε ροδίτη για το αύριο του τόπου μας. Το κάνουν για να αποκτήσουν ρόλο και υπόσταση και θεωρούν πως έτσι θα με πλήξουν πολιτικά». Η φορολογική δικαιοσύνη και η καταπολέμηση φοροδιαφυγής είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά την επίσκεψή του σήμερα, Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023, στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΔΕ στο Μοσχάτο. Η φορολογική δικαιοσύνη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.
Ωστόσο, η ΑΔΕ έχει να παίξει πολύ βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα και θα κάνει κι άλλα. Είμαστε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, σε ένα πολύ σύγχρονο κέντρο, το οποίο επιτρέπει με έναν αδιάβλητο τρόπο να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Γιατί δεν φτάνει μόνο να ελέγχεις, πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος, αδιάβλητος και σωστός απέναντι στους πολίτες και τους φορολογούμενους. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, στην οποία διαμηνεί ότι η απόφασή μας είναι να τηρηθεί η νομιμότητα στις παραχωρημένες από το Δημόσιο Παραλίες και να τηρηθούν στο ακέραιο οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Υπουργός Οικονομικών, κάθε παραβίαση της νομιμότητας θα μας βρει απέναντι. Η ανακοίνωση του κ. Χατζηδάκη έρχεται μέσω της εξάπλωσης του κινήματος της Πετσέτας και μετά την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδηλίνη. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κώστας Χατζηδάκης δήλωσε: «Σε κάθε περίπτωση, η απόφασή μας είναι να τηρηθεί η νομιμότητα στις παραχωρημένες από το Δημόσιο Παραλίες και να τηρηθούν στο ακέραιο οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Κάθε παραβίαση της νομιμότητας θα μας βρει απέναντι». Έδωσε εντολή στη νέα Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, κυρία Κόλια, έτσι ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες εκτιματικές υπηρεσίες οι σχετικοί έλεγχοι να ενταθούν με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες για τους παραβάτες. Ας γνωρίζουν όσοι δεν σέβονται το περιεχόμενο των σχετικών συμβάσεων ότι δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν. Ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, σε δηλώσεις του αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Καλλίμνου με την έλλειψη γιατρών, τόνισε ότι θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την κάλυψη του κόστους του ενοικίου των γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν μόνιμα στο νοσοκομείο Καλλίμνου. Μετά από συνεννοήσεις με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ροϊλό και τον Φανιό, τον διοικητή του νοσοκομείου, ο Δήμος απεφάσισε και καταθέτει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει οικονομικά όλους τους γιατρούς οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να καταλάβουν τις θέσεις των δύο καρδιολόγων, των δύο παθολόγων, των δύο ακτινολόγων, μία θέση παιδιάτρου, μία θέση νεφρολόγου και μία πνευμονολόγου, θα συνδράμει ο Δήμος καταβάλλοντας, πληρώνοντας το νίκη όποιου γιατρού προέρχεται εκτός Καλλίμνου προκειμένου να υπηρετήσει στο νοσοκομείο μας. Είναι βασικό. Είχα σειρά επαφών με τον κύριο Ροϊλό, τηλεφωνικών επαφών. Η προκήρυξη θα γίνει τον Σεπτέμβρη και θα συμπεριληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να καλύπτουμε οικονομικά, να δώσουμε δηλαδή ένα κίνητρο επιπλέον στους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, διότι προκήρυξεις γίνονται και οι γιατροί δεν έρχονται. Έγινε και αλλού αυτό. Και το νοσοκομείο δυστυχώς έχει τα προβλήματά του. Άρα λοιπόν μετά από σειρά επαφών που είχαμε τον κύριο Ροϊλό ιδιαίτερα και δευτερευόντως με τον κύριο Φανιό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος, στο πρότεινα εγώ δηλαδή, θα βάλει το χέρι στη τσέπη, διότι η υγεία του καλλιμνιακού λαού είναι πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι ανεξάρτητα της δαπάνης, όσοι γιατροί καταλάβουν θέσεις και δεν είναι Καλλίμνοι, αυτοί θα έχουν την δυνατότητα αυτή ή να μην πληρώνουν δηλαδή νίκη στο σπίτι το οποίο θα βρουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαμονή τους. Όπως δηλαδή γίνεται με τους εκαβίτες που ο Δήμος πληρώνει το νίκη προκειμένου να έχουμε αυτή την στελέχωση που έχουμε στο ΕΚΑΒ, το ίδιο θα γίνει και με τους γιατρούς που θα καταλάβουν θέσεις από αυτές που θα προκηρυχθούν. Και επαναλαμβάνω, το σοβαρό είναι ότι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την συμπεριλάβει η ΔΥΠΕ που θα κάνει την προκήρυξη στα σχετικά. Να ξέρει δηλαδή ο ενδιαφερόμενος ο γιατρός ότι ο Δήμος Καλλίμνου θα του καλύπτει το
το νίκη του, εάν και εφόσον καταλάβει τη θέση που θα προκηρυχθεί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι πέρα και έξω από το τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος, το θέμα του νοσοκομείου μας πλέον παίρνει κυρίαρχη θέση, όχι επειδή είναι προεκλογική περίοδος, όχι, διότι αυτό θα γίνει τώρα και φαντάζομαι ότι θα γίνεται διαχρονικά, όπως γίνεται με το ΕΚΑΒ που χρόνια τώρα καλύπτωνε τα νίκια των ΕΚΑΒΙΤΟΝ που έρχονται. Παράλληλα, ο Δήμαρχος μίλησε για το χθεσινό συμβάν με τη φωτιά στο ύψιμο του Αγίου Πέτρου, απορρίψει δυναμίτη, τονίζοντας πως αυτές οι πρακτικές πρέπει να εξαλειφθούν και ειδικά σε περίοδο που ευνοεί τις φωτιές. Θα σταματήσει η ρήψη δυναμιτών, διότι χθες από θαύμα σώθηκε το περιαστικό μας δάσος. Φαίνεται ότι ο Άγιος Σάμος θέλει να βρίσκεται, να είναι ζωντανό αυτό το δάσος. Όμως, εγώ πέραν της έκκλησης που κάνω να σταματήσει πλέον η ρήψη δυναμιτών κάθε φορά που έχουμε μια γέννηση, ένα γάμο, μια βάφτιση, εγώ λέω ότι η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να αναζητήσει και μπορεί να βρει αυτούς που χθες έκαναν αυτή την ανόητη πράξη και ευτυχώς που υπήρξε άριστη ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, από την πυροσβεστική, από τους δημότες μας, από την ετοιμότητα που είχαν τα υδροστόμια όλα. Διότι το κύριο βάρος παίχθηκε στο ότι υπήρχε νερό άφθονο. Είχαμε επιθεωρήσει πριν 2-3 μέρες όλα τα υδροστόμια αυτά στην περιοχή, σε όλο τον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο το συγκεκριμένο, και δεν υπήρξε θέμα έλλειψης νερού. Βέβαια, εγώ στα πλαίσια του συντονισμού που έκανα μόλις ειδοποιήθηκα, ενημέρωσα όλα τα βιτία, τα ιδιωτικά, και ήταν στα μπάι, γέμισαν, ήταν έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, προκειμένου να αντιμετωπίζαμε αυτό το οποίο αποφεύχθηκε. Εγώ κάνω έκκληση να σταματήσουν τη ρήψη δυναμιτών, ιδιαίτερα σε αυτά τα ευαίσθητα σημεία. Δηλαδή θα είναι τραγικό να χάσουμε το μοναδικό πνεύμα πρασίνου, γιατί κάποιοι πονηροί, δεν θα πω ανεγκέφαλοι, θέλουν με αυτόν τον τρόπο να διασκεδάσουν. Όχι. Είναι απαράδεκτο και οφείλει η πολιτεία, η συντεταγμένη που εκφράζεται δια της ελληνικής αστυνομίας, να αντιμετωπίσει το πράγμα και να αναζητήσει ποιοι είναι αυτοί. Κάποιος θα τιμωρηθεί, αλλά θα είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Ελκυστικός κόσμος της Γκέισας» διοργανώνει στις 2 και 9 Αυγούστου το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς με Τάξη. Σήμερα προβάλλεται ταινία «Αναμνήσεις μιας Γκέισας», ενώ στις 9 Αυγούστου το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο και τις 2 προβολές τη ρομαντική κωμωδία «Αγαπημένη μου Γκέισα». Πληροφορίες για τις δράσεις που φιλοξενούνται στο Μουσείο Πεντάξης στο τηλέφωνο 25 54 0 23 700, καθημερινά από τις 10 έως τις 6 εκτός Τρίτης. Μία αναπαράσταση δεμένη άρρηκτα με την ιστορία της Καλύμνου, που επί δεκαετίας προσδοκούσε η τοπική κοινωνία να οργανωθεί και που προκάλεσε πολλές συζητήσεις η απουσία τόσα χρόνια του παραδοσιακού αυτού δρόμενου. Επί 10 σχεδόν μήνες, η Οργανωτική Επιτροπή και δεκάδες φορείς και εθελοντές δουλεύουν ασταμάτητα στην κυριολεξία νερά μέρα και νύχτα, ώστε να αποδοθεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο και την παραμικρή λεπτομέρεια αυτή η αναπαράσταση που αποτελεί συνδιοργάνωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, του Δήμου και του Επαρχείου. Ο έπαρχος Μανώλης Μουσελής, ο Γιάννης Νομικάριος, ο Γιάννης Καράμαλης και η Άννα Τσουλφά μίλησαν για όλη αυτή τη μακροχρόνια προσπάθεια και κάλεσαν για μία ακόμα φορά όλους τους Καλύμνους να συμμετέχουν στην παράσταση. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ στο επαρχείο για δύο λόγους. Καταρχήν να συστήσω τους συνομιλητές που έχουμε εδώ στο πάνελ. Αριστερά μου είναι η Άννα Τσουλφά, δεξιά μου Γιάννης ο Νομικάριος και πιο δεξιά ο Γιάννης ο Καράμαλης. Αυτή η τριάδα αποτελεί την πρώτη οργανωτική ομάδα με την οποία σκέφτηκα και υλοποιήσαμε όλοι μαζί με πάρα πολλούς άλλους το κοκκίνημα.
Σας καλέσαμε εδώ για δύο λόγους, όπως σας είπα. Πρώτον, για να απευθύνουμε ένα τελευταίο κάλεσμα στους συμπατριώτες μας, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας για την αυριανή μεγάλη μέρα. Αύριο κορυφώνεται μια δεκάμινη, θα έλεγα, προσπάθεια πάρα πολλών ανθρώπων. Πίσω από την αρχική ομάδα συστρατεύτηκαν πάρα πολλοί φορείς, πάρα πολλοί ιδιώτες, για να κάνουμε αύριο στις 2 Αυγούστου, το απόγευμα, αύριο Τετάρτη, την αναπαράσταση του υποκινήματος των Καρυμνίων Σουγκαράδων. Άρα απευθύνουμε ένα κάλεσμα, μία πρόσκληση σε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει αυτή την αναπαράσταση. Νομίζω θα θυμίσουμε πάρα πολλά πράγματα από την παλιά την Κάλυμνο στους παλιούς και οι νέοι, οι νεότεροι συμπολίτες μας θα μάθουν κάποια πράγματα του παρελθόντος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που σας καλέσαμε και ο δεύτερος λόγος είναι για να γίνει μια εύρυθμη προσέλευση του κοινού. Είναι σημαντικό αυτό για εμάς όλους εδώ να τηρηθούν οι χρόνοι τους οποίους έχει ορίσει η οργανωτική ομάδα για να μπορεί να κυλήσει το όλο δρόμενο ή όλη η εκδήλωση όπως την έχουμε σκεφτεί και όπως την έχουμε φανταστεί. Να πω εγώ και θα κλείσω με αυτό εδώ ότι η εκδήλωση όλη θα διαδραματιστεί στον χώρο μπροστά από το Συντριβάνι, ανάμεσα δηλαδή στο επαρχείο και στο Δήμο, και τα υπόλοιπα διαδικαστικά θα σας τα πούν οι συνομιλητές μας εδώ. Να πούμε και κλείνω εγώ ότι αυτό αποτελεί μια συνδιοργάνωση η όλη εκδήλωση της περιφέρειας Νοτιο Αιγαίου, του Δήμου Καλυμνίου και του επαρχείου Καλυμνού. Όλοι μαζί εμείς, οι τρεις φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς, αλλά και με άλλους δεκάδες μεμονωμένους συμπολίτες μας, 10 μήνες προσπαθήσαμε και ελπίζω να το κάνουμε πάρα πολύ σωστά αύριο το αποκίνημα του Σουγκαράδου. Δουλεύουμε περίπου, όπως είπα, επαρκώς πάρα πολλούς μήνες, σχεδόν από τον Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο που θα εκτελεστεί όλη η εκδήλωση, πρέπει να πούμε μια ολόκληρη ιστορία του νησιού. Παρακαλούμε τον κόσμο παίρνω τη σκητάλη από τον Δήμαρχο να έρθει έγκαιρα στην εκδήλωση γιατί θα τηρήσουμε τους ακριβώς τους χρόνους, δηλαδή 7 η ώρα θα ξεκινήσουμε ακριβώς, οπότε η προσέλευση όπως γράφουμε στο πρόγραμμα μας ξεκινήσει από τις 6. Έχει φροντίσει ο ανάλογος άνθρωπος στο ανάλογο στο κατάλληλο σημείο να κάνει την διευθέτηση όλου του χώρου. Η εκδήλωση αυτή είναι μια εκδήλωση διαφορετική. Είναι μια εκδήλωση που βγαίνει από μέσα μας. Είναι μια εκδήλωση που την έχουμε στήσει έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικό του κομμάτι. Από την αρχή ο καθένας έχει πάρει το κομμάτι που μπορεί να ανταπεξέλθει πάνω σε αυτό και όπως καταλαβαίνετε είναι όσο μικρό και μεγάλο να είναι μια τεράστια αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή φαντάζομαι ότι αύριο το απόγευμα θα είναι λαδωμένη και θα δουλέψει όπως πρέπει το σύστημα έτσι ώστε να αποδώσουμε τους σκόπους και εμάς και των ανθρώπων που τόσα χρόνια έδωσαν τα πάντα για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Τα διαδικαστικά δεν θα τα πούμε εδώ και τα ευχαριστώ, θα τα πούμε κάτω στην αυλή εδώ, γιατί αυλή το θα το κάνουμε, μια μεγάλη αυλή ανάμεσα στο επαρχείο και στο Δημαρχείο. Θα έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο, μεγάλους μικρούς, οι μεγάλοι να θυμηθούν, οι μικροί να μάθουν την ιστορία του νησιού. Θα προσπαθήσουμε όλοι εμείς, όλα τα παιδιά, και αυτοί που είμαστε εδώ και αυτοί που θα είναι πίσω μας, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε να αποδώσουμε πραγματικά την ιστορία του νησιού μας, έτσι όπως αρμόζει. Ευχαριστώ στον κόσμο εκ των προτέρων που θα παραστεί σε αυτή τη γιορτή της Καλύμνου, άσχετα αν ήταν θλιμμένη, ήταν όμως ένα πράγμα που διαμόρφωσε το DNA μας και όσοι έρθουν από κοντά θα το αντιληφθούν αυτό το πράγμα. Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο αύριο να έρθει να δει το αποτέλεσμα μιας πολύμινης προσπάθειας, να μπορέσουμε να αποδώσουμε την παράδοση, την ιστορία και πώς ήταν ο Καλύμνιος πριν από κάποια χρόνια, πώς μπορούσε να συντηρήσει το σπίτι του, πώς μπορούσε να μεγαλώσει τα παιδιά του και πώς τη μάθαμε κι εμείς οι νεότεροι από τους παλαιότερους. Καλό θα είναι να προσέλθει ο κόσμος στην ώρα του, γιατί έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια να το οργανώσουμε σωστά και πρέπει να κρατηθούν οι χρόνοι, να σεβαστούμε τον κόσμο τον πιο μεγάλο, να τον αφήσουμε να περάσει μπροστά και να μπορέσει να παρακολουθήσει πιο όμορφα. Θέλω να πω ότι είναι μια προσπάθεια πολλών ατόμων. Πρέπει να αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους, και στους πιο μεγάλους και στους πιο μικρούς. Και ελπίζω να συνεχιστεί. Ότι είμαστε όλοι συγκινημένοι, γιατί μετά από τόσα χρόνια ξαναγίνεται
το ποκίλημα στο νησί μας, που τόσα πολλά έχουν υποθεί. Και θα πω ξανά ότι 10 μήνες δουλέψαμε και εμείς και αυτοί που θα δείτε αύριο με πολύ αγάπη και με πολύ συγκίνηση και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα αποδοθεί στο μάξιμο η δουλειά μας, ο κόπος μας και αυτό που πρέπει να αποδοθεί σε αυτή την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η ρεαλιστική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ!